Καλησπέρα φίλες και φίλοι, και αυτή τη βδομάδα στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις κυριαρχεί το θέμα της Deutsche Bank. Όλα αυτά που γράφονται και λέγονται, η μεγάλη πτώση συμμετοχής. Έχουμε βέβαια τις τελευταίες ημέρες μια σχετική ηρεμία. Είχαμε καθησυχαστικές δηλώσεις από Σόιμπλε, από άλλους παράγοντες, ότι εντάξει, δεν είναι σοβαρά προβλήματα της Deutsche Bank. Να θυμίσουμε ότι οι περιπέτειες της μεγαλύτερης γερμανικής και κατ' επέκταση Ευρωπαϊκής Τράπεζας ξεκίνησαν με το που ανακοίνωσε 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ ζημιές το 2015. Η μετοχή της Deutsche Bank έχει πέσει σχεδόν 60% από τον περασμένο Απρίλιο, που είχε φτάσει στο ρεκόρ των 33,42 ευρώ. Τώρα έχει γύρω στα 15 ευρώ. Και όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχουν έντονες ανησυχίες αν η Deutsche Bank εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή Lehman Brothers, αλλά και γενικά για την κατάσταση και την υγεία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, το οποίο στην ουσία ποτέ δεν ανάρρωσε από την κρίση του 2008. Κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλά πριν πάμε στο θέμα των ευρωπαϊκών τραπεζών, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με την Deutsche Bank, ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, ο Γιώργος Τσιάρας, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών το προηγούμενο Σάββατο, όπου μας θύμιζε και μια σκοτεινή πτυχή της τράπεζας, μια τράπεζα βέβαια που είναι, όπως και οι περισσότερες τράπεζες βέβαια, πλήρως συνυφασμένη με το γερμανικό κατεστημένο και αν θέλετε με την ανάπτυξη του γερμανικού καπιταλισμού, της γερμανικής βιομηχανίας το 19ο αιώνα και μετά. Ωστόσο, το σκοτεινό παρελθόν είναι ακριβώς η σχέση της με τους Ναζί. Ήταν μία από τις τράπεζες που μετήχανε στη λεγόμενη αριανοποίηση, ενθυλακώνοντας τουλάχιστον 370 γερμανοεβραϊκές επιχειρήσεις. Ενσωμάτωσε 40 εμπορικές τράπεζες από κατεχόμενες χώρες και το κυριότερο, μία ακόμα πιο σκοτεινή πτυχή, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας το 98 με 99 και για το οποίο τότε η τράπεζα ζήτησε και ανέλαβε μάλλον την ηθική ευθύνη, είναι ότι ο χρυσός που έπαιρναν από τα θύματα των στρατοπέδων είχε γίνει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έγινε ράβδι χρυσού, ήταν κατατεθειμένο στην Deutsche Bank. Και μπορεί κάποιοι να λένε με τώρα θυμηθήκαμε επειδή η Deutsche Bank και τα λοιπά. Ναι, η δημοσιογραφία, η επικαιρότητα της δημοσιογραφίας κρίνεται. Δηλαδή όταν έχεις ξαφνικά στην επικαιρότητα μια μεγάλη επιχείρηση, γιατί να μην ερευνήσεις και μάθεις το παρελθόν της, το οποίο δεν ανάγκη να είναι πάντα σκοτεινό, μπορεί να είναι και φωτεινό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς, όλες οι γερμανικές επιχειρήσεις, μεγάλες βιομηχανίες, είχαν, ή σχεδόν όλες, για να μην είμαι και απόλυτος, είχαν σχέσεις με το ναζιστικό καθεστώς. Το χρηματοδότησαν το γερμανικό καθεστώς, τους Ναζί δηλαδή, δεκαετία του 30, και όχι μόνο γερμανικές επιχειρήσεις, και πολλές άλλες. Και θα αναφέρω έτσι, υπάρχει, έχω γράψει ένα άρθρο από τα πρώτα που έχω γράψει στο blog, αλλά ψάχνοντας εδώ έτσι λίγο το θέμα κάποια στιγμή, εξεπλάγην και εγώ ίδιος όταν ανακάλυψα ότι μία από τις εταιρείες που έπαιξε ρόλο στη στήριξη του ναζισμού ήταν η Fanta, η οποία ήταν θυγατρική, η γερμανική θυγατρική της Coca-Cola και η οποία ήταν η εταιρεία που έδινε το γνωστό αναψυκτικό στο στρατό. Λοιπόν, είναι μια πτυχή που βρωμάει πολύ. Α, και μιας και λέμε και Deutsche Bank, ακριβώς ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσιάρας, θυμίζει κάτι επί, ξέρεις, πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος θα πει, εντάξει τώρα, άλλη σημερινή Deutsche Bank, βεβαίως, και άλλη η προηγούμενη. Και σε μεγάλο βαθμό μπορεί να έχει αναλάβει την ευθύνη και ξέρουμε τώρα πολλές επιχειρήσεις έχουν φτιάξει ταμεία για θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Ολοκαυτώματος και πάει λέγοντας. Το βασικό είναι ότι το 1957,
που ξανά άνοιξε ως Deutsche Bank, μετά δηλαδή το κλείσιμο από τους συμμάχους της τράπεζας, στο τιμόνι της τράπεζας τέθηκε ο Χέρμαν Άμπς, αυτός ο οποίος ήταν και επί ναζιστικού καθεστώτος. Και υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά που δεν έχει να κάνει μόνο με την Deutsche Bank, έχει να κάνει γενικά με το γερμανικό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, του κατά πόσο υπήρξε πραγματική αποναζιστικοποίηση. Σίγουρα καταδικάστηκαν με την Νιρεμβέργη πολλοί εγκληματίες πολέμου και πολλοί ακόμα και μέχρι μερικά χρόνια, και τώρα διαβάζαμε για έναν υπέργυρο ο οποίος δικάζεται σε ηλικία 92 ετών, φρουρός του Auschwitz, αλλά πάρα πολλοί που είχαν άμεσα σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες, λόγω του ψυχρού πολέμου, λόγω άλλων υπολογισμών, δεν θίχθηκαν ποτέ. Ας φύγουμε τώρα από τα θέματα ιστορίας, να επανέλθουμε ακριβώς στην τρέχουσα επικαιρότητα, που είναι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, που το βασικό πρόβλημα, όπως ακριβώς το περιγράφει και το αναφέρει η ίδια η Wall Street Journal σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο, είναι το ότι στην ουσία είναι η πτώση της κερδοφορίας. Έχουν χρόνιο πρόβλημα κερδοφορίας οι τράπεζες, άλλωστε τα ψηλά εκείνα κέρδη που παρουσιάζαν ειδικά πριν το 2008 εποχή, τα βγάλαν οι τράπεζες ποντάροντας κυρίως σε όλα αυτά τα ερητζίδικα χρηματοοικονομικά προϊόντα, στα οποία κανείς δεν καταλάβαινε και δεν καταλαβαίνει ακόμα, κάτι ασφάλιστρα κινδύνου και πολλά άλλα που παίζανε και δείκτες και το ένα και το άλλο, ή όλη αυτή η ιστορία που είχε γίνει με τα στεγαστικά δάνεια στην Αμερική, τα οποία τα είχαν διπλοποιήσει. Τώρα έχουμε τα επιτόκια που είναι μηδενικά στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ιαπωνία αρνητικά, που και αυτό δρά και στα χρηματοοικονομικά των τραπεζών. Και όλη αυτή η κακή κατάσταση των τραπεζών, όπου να θυμίσω επίσης ότι δεν είναι μόνο η Deutsche Bank, ο ευρωπαϊκός δείκτης, ο χρηματιστηριακός ευρωπαϊκός δείκτης για τις τράπεζες έχει πέσει 30% από τις αρχές του έτους, έτσι, 2 μήνες είμαστε στο 16. Στον S&P, τον ευρύτερο δείκτη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, έχει πέσει 18%. Υπάρχει μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας που λέγονται επισφαλή δάνεια, η αξία των οποίων φτάνει στα 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, και φυσικά όσο η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται δεν υπάρχει πιθανότητα αυτά κάπως να εξυπηρετηθούν, άρα φορτώνονται και αυτά στους ισολογισμούς των τραπεζών. Και το κυριότερο είναι ότι με τις τράπεζες σε αυτή τη νέα δίνη στην οποία έχουν αρχίσει και εμπλέκονται, ξαναρχίζουν να μην χορηγούν δάνεια, άρα και από εκεί υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, και παρόλο που έχουν και αρνητικά επιτόκια και είναι επιζήμια για αυτούς, δεν δίνουν σημαντικές πιστώσεις. Είχαμε το Δεκέμβριο του 2015, οι ευρωπαϊκές πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% και εξαιρούνται οι κυβερνήσεις, έτσι, μιλάμε νοικοκυριά, ιδιώτες κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή οικονομία και την αδυναμία πλέον, αυτό που είπαμε και σε πολλές προηγούμενες εκπομπές, ότι αν υποθέσουμε ότι στην κρίση του 2008 υπήρχε και χρησιμοποιήθηκε το όπλο του φθηνού χρήματος, δηλαδή μείωση των επιτοκίων στο μηδέν, ποσοτική χαλάρωση, αγορά δηλαδή τίτλων και έτσι δημιουργία, αντί να τυπώνεις δολάρια κατά κύριο λόγο, γιατί αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε κατά κόρον κυρίως από την Αμερικανική Fed, δημιουργείται ηλεκτρονικό χρήμα. Τώρα, ούτε αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν. Έχουμε φτάσει, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Σουηδία πρόσφατα έχουν γυρίσει σε αρνητικά επιτόκια, στοιχίζει δηλαδή στις τράπεζες να έχουν τα λεφτά τους παρκαρισμένα στην κεντρική τράπεζα, και παρόλα αυτά δεν
δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική ουσιαστικής ανάκαμψης, αν και εδώ πλέον μιλάμε για το χειρότερο ενδεχόμενο να έχουμε ξανά τραπεζικά κανόνια όπως είχαμε το 2008. Και να θυμίσω, ξέρετε, όταν ξέσπασε και πριν τη Lehman Brothers, οι τράπεζες οι οποίες πρώτες είχαν αρχίσει να πλήττονται, και μου διαφεύγει το όνομα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο του 2008, Σεπτέμβριο κατέληξε η Lehman Brothers, ήταν μια γερμανική τράπεζα. Αν θυμάμαι καλά, λεγόταν IKB. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον πλήρη τίτλο. Δηλαδή, είχαν εκτεθεί, γιατί η πρώτη αιτία της κρίσης ήταν η έκθεση που είχαν σε αυτά τα λεγόμενα στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου. Μετά ήταν το ότι κλείσανε η διεθνώς έκκληση στρόφικα των πιστώσεων και οι γερμανικές τράπεζες και οι γαλλικές και οι βρετανικές είχαν μεγάλα ανοίγματα. Μάλιστα τότε οι ελληνικές δεν είχαν σχεδόν καθόλου πάνω σε αυτά, δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου με αυτά του είδους τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Και θυμάμαι κατά καιρού συναντήσεις σε κοινωνικές σχέσεις, σε κάτι γεύματα, κάτι τέτοια με Έλληνες τραπεζίτες που μιλάγαμε το 8, το 9, δεν έδειχναν ιδιαίτερη ανησυχία. Και επιπλέον, μία από τις αιτίες της γιόγκωσης του ελληνικού χρέους ήταν ότι έτρεξαν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες να αναλάβουν περαιτέρω εκδόσεις ομολόγων ελληνικών, δηλαδή να βγει κι άλλο χρέος, προκειμένου να βγάλουν κάποια λεφτά, για να καλύψουν τη χασούρα που είχαν αρχίσει να γράφουν από το 2007 κιόλας. Γιατί πραγματικά η κρίση αυτή άρχισε να ξεκινά το 2007. Το 2008 ήταν η κατάρρευση της Lehman Brothers που έδωσε, ας την πούμε έτσι, τη χαριστική βολή. Και μία πτυχή που δείχνει το μέγεθος της κρίσης είναι από το Reuters το ρεπορτάζ, το οποίο λέει ότι το ρευστό, το χρήμα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, μάλλον που είναι εκτός τράπεζα, που είναι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ψυχολογικά κρυμμένο σε στρώματα και μπαούλα στην Ευρωζώνη, ανέρχεται, ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ πέρυσι. Και το 30% από αυτό είναι σε 500 άρικα, γιατί έχει αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα, στη Γερμανία κυρίως, για κατάργηση και απόσυρση του 500 άρικου, υποτίθεται με πρόσχημα την εγκληματικότητα, επειδή και καλά οι μαφίες και οι έμποροι ναρκωτικών και όλοι αυτοί κυκλοφορούν, επειδή κυκλοφορούν με ρευστό, κυκλοφορούν κυρίως με 500 άρικα. Μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό, γιατί ούτως ή άλλως τι σημασία έχει. Το μαύρο χρήμα θα κυκλοφορεί. Ο άλλος που παίρνει ναρκωτικά, όπλα ή παραοικονομία, κυκλοφορεί ρευστό σε βαλίτσες. Εκεί είναι το θέμα. Αν έχει πολλά 500 άρικα και έχει μικρότερη βαλίτσα, ή αν έχει 100 άρικα και 200 άρικα και είναι περισσότερες οι δεσμίδες. Είναι και αυτός ένας τρόπος για να βγάλουν, να ανησυχήσουν κάποιοι και να βγάλουν αυτό το χρήμα από τα σεντούκια. Και δεν αφορά, το λέει το Reuters, λέει στο ρεπορτάζ, μάλιστα έτσι αναφέρει κάποια ενδεικτικά παραδείγματα από την Κύπρο για μια νοικοκυρά που ξαφνικά της κάηκαν κάποια λεφτά. Λέει γιατί τα είχε κρύψει, ξέρω εγώ, σε ένα φούρνο, κάτι τέτοιο διαβάζω, και βρήκε κάποια λεφτά, ότι οι λεφτά τα είχαν κρύψει σε πλυντήρια και τα πηγαίνανε τσαλακωμένα και βρεμένα στην κεντρική τράπεζα. Μπορεί να είναι και υπερβολές τώρα, δημοσιογραφικές αυτά. Εντάξει, μπορεί να έγινε και ένα αντιπεριστατικό. Αλλά το τονίζει, το διπρακτορείο δεν αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, που ξέρουμε πολύ καλά ότι φύγανε λεφτά και μπήκαν σε σεντούκια, σε, δεν ξέρω εγώ, σε στρώματα, σε τείχους. Έχω ακούσει ακόμα και για θάψιμο χρημάτων στην αυλή εξοχικών. Αλλά αφορά όλη την Ευρωζώνη, που σημαίνει ότι ο κόσμος, μεγάλο μέρος του κόσμου, δεν εμπιστεύεται τις τράπεζες, ακόμα και χωρών που δείχνουν αυτή τη στιγμή αυτό με υπεράνω υποψία. Σε πάση περιπτώσει, ακόμα και με την Deutsche Bank που λέμε ότι μπορεί να γίνει Lehman Brothers κτλ., δεν φαντάζομαι ότι ο Γερμανός δεν έχει την ανησυχία που είχαμε ενδεχομένως εμείς μετά το 2011, που ήταν καραμέλα κάθε μέρα το Brexit. Λοιπόν, και όλα αυτά βέβαια για τις τράπεζες, τα οποία λέμε, έρχονται σε μια εποχή ακριβώς που είπαμε και πριν, ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες ελιγμών των κεντρικών τραπεζών. Είχαμε τις προάλλες την επικεφαλής
της Αμερικανικής Fed, είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, την Τζάνετ Γιέλεν, η οποία μίλησε ενώπιον του Κογκρέσου και η οποία έχει αρχίσει και λέει ότι δεν πρόκειται να αναστείλουμε το πρόγραμμά μας για αύξηση επιτοκίων. Έχει αρχίσει εδώ και ένα χρόνο περίπου η Αμερικανική Fed, η οποία έχει μειώσει τα επιτόκια στο 0 και έχει να αυξήσει επιτόκια και εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, ότι θα τα αυξήσει. Ωστόσο, αφήνει και ένα περιθώριο ότι υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, σκληρή, σφιχτή. Σφιχτές οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι σφιχτές, δηλαδή δεν κυκλοφορεί χρήμα, μας λέει με άλλα λόγια η Γιέλεν. Υπάρχει αστάθεια στα χρηματιστήρια, βεβαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ίδια την Αμερικανική, που ούτως ή άλλως είναι η πρώτη και κατά κύριο λόγο οικονομία, η οποία δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τέτοιου είδους καταστάσεις. Η Γιέλεν, λοιπόν, μας λέει και έχει αφήσει ανοιχτό το περιθώριο, ότι μπορεί και να μην τα αυξήσει τελικά τα επιτόκια, το οποίο μπορεί να ακούγεται, καλό δεν είναι, θα πει κάποιος, άρα θα συνεχίσει το φθηνό χρήμα. Αλλά ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, ότι όλη αυτή η φθηνή, ο πακτολός ρευστότητας, στην πραγματικότητα δεν έχει ούτε προκαλέσει ουσιαστική ανάπτυξη σε καμία οικονομία. Πού είναι τα τελευταία χρόνια, έχουμε ακούσει πουθενά κάποια σημαντική μείωση της ανεργίας? Αφήστε την Ελλάδα. Σε κάποια από τις χώρες, ποιες, τις χώρες τις υπόλοιπες του Νότου, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία που μας λέγανε ότι βγαίνει από το μνημόνιο και τώρα σφίγγει και εκεί ο κλοιός ξανά, επειδή λίγο πάει να διαφοροποιηθεί η κυβέρνηση από τα πεπραγμένα, πού έχει μειωθεί σημαντικά η ανεργία? Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μπορεί να πέφτει η ανεργία, αλλά οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί, υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια, μερική απασχόληση και πάει λέγοντας, και εν πάση περιπτώσει δεν θα κουραστούμε να το λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι δεν αρκεί να λες ρίχνω χρήμα, έχει και σημασία για ποιον το ρίχνω αυτό το χρήμα. Και αυτό το λέω γιατί θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια θετική αποτίμηση γενικά της πολιτικής των ΗΠΑ και του Ομπάμα και της Fed με την ποσοτική χαλάρωση. Δεν λέω, ήταν πιο ανοιχτή ως κεντρική τράπεζα από την ΕΚΟΤΟΥ, που έχει πολύ πιο μειοπική πολιτική, ακόμα και με τους τράχοντες όρους. Είναι γεγονός αυτό. Και όπως όλη η γερμανική πολιτική. Έχει κολλήσει εκεί στη λιτότητα η Γερμανία, έχει κολλήσει. Και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Όμως και αυτά τα λεφτά δεν ήταν λεφτά τα οποία, όταν τρως τον αγλαίωρα και την άξιζε λίγα ψίχουλα, κάποιοι θα υποφεληθούν. Και αφού λέμε και γι' αυτό και λέμε για την αιμονή, ειδικά της Γερμανίας, δημοσιεύτηκε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σε κυριακάτικη γερμανική εφημερίδα, την Die Welt του Βερολίνου, μια έκθεση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή του Υπουργείου που προείσταται ο Wolfgang Schäuble, όπου προειδοποιεί ότι λόγω των δημογραφικών εξελίξεων το χρέος της Γερμανίας θα μπορούσε να φτάσει στο 220% του ΑΕΠ μέχρι το 2060. Θα πει κάποιος, εντάξει, και πρόβλεψη είναι, μέχρι το 2060 ποιος ή ποιος πεθαίνει. Όχι όμως, γιατί η έκθεση λέει ότι πρέπει, για να μην γίνει αυτό, πρέπει να κοπούνε και άλλες δαπάνες. Θα πρέπει να αυξάνονται τα γερμανικά πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο κατά 1,2% του ΑΕΠ, στο πιο αισιόδοξο σενάριο, έως 3,8% στο πιο αισιόδοξο. Αυτό σημαίνει ότι από το 2016 και μέχρι νεοτέρας, το γερμανικό δημόσιο θα πρέπει να περικόπτει τις δαπάνες του τουλάχιστον κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ή να αυξάνει αντίστοιχα τα έσοδά του. Μας λέει λοιπόν αυτή η έκθεση, Γερμανοί προσέχτε, πρέπει και εσείς να υποστείτε λιτότητα. Και μπορεί να ακούγεται, εντάξει, οι Γερμανοί, θα έλεγε κανείς αυτή τη στιγμή,
Δεν υπάρχει σκληρή πολιτική λιτότητα, τουλάχιστον έτσι όπως την αισθανόμαστε και τη βλέπουμε εμείς, ορατή πια στην τσέπη μας και στην πραγματικότητα. Όμως το γεγονός ότι εδώ και μια δεκαετία έχουν περιοριστεί οι κοινωνικές δαπάνες του γερμανικού κράτους, πολύ πριν την κρίση την οικονομική, έτσι, έχουν ξεκινήσει από το Σρέντερ, νόμος Χάρτς 4, έχει μια σημαντική επίπτωση. Αφήστε δε που και η Γερμανία, και στη Γερμανία μάλλον, παρουσιάζεται η τάση που βλέπουμε σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, διεύρυσης των ανισοτήτων και μάλιστα μέσα στην κρίση. Που σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που κάποιοι γονατίζουν από την κρίση, κάποιοι άλλοι βγαίνουν και από πάνω. Γιατί πριν λίγο καιρό πάλι δημοσιοποιήθηκε μια έκθεση όπου λέει το 10% των γερμανικών οικοκυριών κατήχε το 2013 51,9% του καθαρού πλούτου, πάνω από το μισό, ενώ το 1998 45,1%. Δηλαδή αμέσως βλέπουμε μέσα σε μια πενταετία, εξαετία κρίσης, οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι. Αντίθετα, οι φτωχοί, δηλαδή το 50% των ασθενέστερων την ίδια χρονιά, το 2013, έχει μόλις το 1% του συνολικού καθαρού πλούτου, από 2,9% το 1998. Δηλαδή, οι φτωχοί γίναν φτωχότεροι. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε έτσι, πρόκληση αυτής της περίοδου που ζούμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παντού. Ότι μας λένε κρίση, κρίση και εντωμεταξύ φορτώνονται όλα τα βάρη πάνω στο φτωχό λαό, στους εργαζόμενους, χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια και σε άμεσα, σε αγοραστική δύναμη, σε εισόδημα, αλλά κυρίως σε κατακτήσεις κοινωνικές, εργασιακές στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει καμία προστασία της εργασίας. Και προς τα εκεί βέβαια πάει σιγά σιγά η εξέλιξη και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και απ' την άλλη έχουμε τους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι. Πώς γίνανε αυτοί πλουσιότεροι όταν υποτίθεται καχεκτική οικονομία, λέγαμε πριν. Τράπεζες δεν δανείζουν. Τράπεζες έχουν πρόβλημα κερδοφορίας. Η ρυθμία ανάπτυξης και στις καλύτερες των περιπτώσεων στις μεγάλες οικονομίες τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχουν ξεπεράσει, ξέρω εγώ, στη Γερμανία το 1,5%, άντε στην Κίνα που είχαμε 10-12 και εκεί βγαίνανε πριν λίγο καιρό στατιστικές για τους νέους Κινέζους δισεκατομμυριούχους, πόσο αυξήθηκαν και πόσο αυξήθηκαν και πόσο αυξήθηκαν. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήταν μία κατάκτηση ως ένα μεγάλο βαθμό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω ακριβώς όλων αυτών των ακροτήτων που συνόδευαν την ανάπτυξη του καπιταλισμού τον 20ο αιώνα και που ήταν μεταξύ άλλων και η ρίζα και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μπήκαμε σε μια εποχή, όχι ιδανική βέβαια, αλλά ας πούμε κάποιον μετριασμού των ανισοτήτων, και πάντα μιλάμε στον αναπτυγμένο και βιομηχανικό κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το χάσμα βορρά-νότου, το οποίο υπήρχε και διευρυνόταν πάντα, ακόμα και όταν αποτείναξαν την αποικιοκρατία οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Και τώρα έχουμε πάει σε αυτή τη φάση, σε αυτή την υπερβολική συσσόρευση πλούτου και αντί να ακούγονται κάποιες πολιτικές του πώς έστω θα μετριάσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, ακούμε συνεχώς για πολιτικές του πώς θα καταργήσουμε, μετά βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, να μην παίρνουμε συντάξεις, να καταργηθεί το συνταξιοδοτικό, να μην υπάρχει ασφαλιστικό και όλα αυτά στο όνομα μιας γενικός και αορίστος ανάπτυξης, για την οποία ούτε για αυτήν δεν μπορούν να μας εγγυηθούν αυτοί που μας προτείνουν αυτές τις συνταγές. Και θα κλείσω την εκπομπή με μια ενδιαφέρουσα είδηση. Θυμάστε, λέμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή, για τη μεγάλη πτώση του πετρελαίου, την κρίση του πετρελαίου από την ανάποδη, δηλαδή το ότι η έλλειψη εσόδων, η μείωση εσόδων έχει αρχίσει και δημιουργεί μεγάλα οικονομικά προβλήματα και σε πλούσιους πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, και σε πιο μεσαίου μεγέθους, στη Ρωσία, στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, προβλήματα από την πτώση του πετρελαίου έχει πλέον και το Ιρακινό Κουρδιστάν, που είναι de facto, έχει ανεξαρτοποιηθεί μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν και όλα όσα συνέβησαν στο Ιράκ. Και διαβάζουμε σε ένα ρεπορτάζ ότι έχουν γίνει διαδηλώσεις στο Κουρδιστάν, ότι η περιφερειακή εκεί κυβέρνηση την τελευταία εβδομάδα πλήρωσε εν μέρη μόνο τους μισθούς για τους κρατικούς υπαλλήλους,
έως ότου βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Και γενικά μιλάνε ακόμα και στο Κουρδιστάν, μιλάνε για οικονομική κρίση και την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής λιτότητας. Αυτό λοιπόν έχει να μας θυμίσει όχι μόνο το πετρέλαιο ως βασικό αγαθό δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη καμιά χώρα πρώτον από αυτές που ζουν σχεδόν αποκλειστικά από την πώληση του πετρελαίου και δεύτερον επειδή ακριβώς πλέον οι οικονομίες είναι παγκοσμιοποιημένες όσο ποτέ άλλοτε και αλλοεξαρτώμενες, καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αλόβητη στον ένα ή στον άλλο βαθμό από το νέο κύκλο δυσμενών οικονομικών εξελίξεων που περιλαμβάνει και πτώση πετρελαίου, περιλαμβάνει και πτώση εμπορευμάτων, δηλαδή και τιμές πρώτων υλών, και πτώση της αξίας των φορτίων, και πτώση των χρηματιστηρίων, και τράπεζες που αρχίζουν και έχουν προβλήματα, και καχεκτικούς δείκτες ανάπτυξης. Αυτά λοιπόν για σήμερα, μαζί και την επόμενη εβδομάδα.